άλλο σεζόν. Η φετινή χρονιά είχε πολλές ανατροπές, πολλές ακυρώσεις, πολλούς πρωταγωνιστές. Ήταν μια χρονιά γεμάτη νέες καταστάσεις, τηλεοπτικές αναμετρήσεις και συγκινήσεις. Η μετακίνηση της δικής μας Ελεονόρας Μελέτη αλλά και της Ελένης Βενεγάκη στη μεσημεριανή ζώνη άλλαξε το τηλεοπτικό τοπίο. Οι άλλοτε πρωινές εκπομπές μεταφέρθηκαν σε άλλη ζώνη, χωρίς φυσικά να χάσουν κάτι από το στυλ και την ταυτότητά τους. Αλλά δεν μπορώ να σκάσω. Το σκάσουνε το πω, έχω στέρι. Θα το πω. Μία φορά θα μου το επιτρέψετε, θα το πω. Και μετά θα βρω τι θα λέω. Γιατί δεν έχω κάνει ακόμα πρόβα να την βγαίνει πιο εύκολα. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Ήρθα να σου πω ένα γεια, να σου πω καλή επιτυχία, να σ' αγκαλιάσω. Έστω και πίσω από τις κάμερες. Έλα λίγο πιο να βγάλω το κλάμα. Ένα από τα σημεία που χαρακτήρισε την τηλεοπτική χρονιά είναι οι πολλές τουρκικές σειρές που κατέκλυσαν την ελληνική τηλεόραση. Σειρές που αγαπήθηκαν από το τηλεοπτικό κοινό και που ήταν οι αντικαταστάτες πολλών ελληνικών σειρών που δεν έγιναν λόγω κόστους. Καλογυρισμένες με πολλά εξωτερικά γυρίσματα και πλούσιο κάστινγκ, έφεραν άλλη πνοή στην ελληνική τηλεόραση. Φυσικά τα τουρκικά σίριαλ προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις στους Έλληνες ηθοποιούς, οι οποίοι τα θεωρούσαν φθηνή λύση. Ωστόσο, λίγες ήταν οι ελληνικές σειρές που είδαμε φέτος και οι περισσότερες ξεχώρισαν, κάνοντας πολύ καλά νούμερα τηλεθέασης, όπως το ανατρεπτικό με λένε Ευαγγέλη, το πίσω στο σπίτι και το κλινική περίπτωση. Άκουσα καλά. Παντρεύεται η αδερφή του. Λέει και παντρεύεται. Όχι, γιατί αν παντρεύεται και δεν τις κάνω εγώ νύχια, μα την Παναγία θα μπουκάρω στο κολομάγαζο που χορεύει και θα την βάλω να φάει ένα-ένα τα βρακάκια της. Ποιο το όνομά του, αν το βρω στο κατάλογο? Γιάννης. Τώρα θα το βγάζω. Ένα παιδάκι είναι, μωρέ. Γιάννης παιδάκι. Από εκεί αρχίζω δηλαδή. Καλά, θα το βρούμε. Πόσα παιδάκια Γιάννηδες πια υπάρχουν σε αυτό το χωριό? Δεν είμαστε δάκι Νέα Υόρκη. Φυσικά δεν είμαστε η Νέα Υόρκη. Μεγάλη ανατροπή με νούμερα εξωπραγματικά για τη σημερινή κατάσταση στην τηλεόραση έφερε το καθημερινό ελληνικό σύριαλ Βασιλιάδες, που από την πρώτη στιγμή που βγήκε στον τηλεοπτικό αέρα τρέλανε τα μηχανάκια της AGB. Το channeling και η Διαδονική κάνουν θαύσεις στο εξωτερικό. Διαδονική, έχετε και ράδιο δηλαδή. Μήπως έχουν και κινητό οι πεθαμένοι? Μην αστείευεστε με αυτά τα πράγματα, μαντάμ. Μιλάμε για την επικοινωνία με την άλλη πλευρά. Φυσικά από την τηλεοπτική σεζόν δεν έλειψαν και οι σταθερές αξίες, όπως το ράδιο Αρβίλα, όπου τον τελευταίο καιρό επικεντρώθηκε περισσότερο στην πολιτική σάτιρα, χωρίς όμως να χάνει και το ενδιαφέρον του στα πρόσωπα της τηλεόρασης. Και θεσσαλονικιώτικο! Η μεγάλη οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τα μεγάλα project που είχαν σχεδιάσει. Μεγάλα σόου όπως το MasterChef έμειναν στο σιρτάρι έστω για τη φετινή σεζόν. Η Μέρη Σινατσάκη, η παρουσιάστρια του MasterChef 2, εξήγησε τους λόγους που φέτος δεν βγήκε στον αέρα το σόου. Σαν παραγωγή έχει γυριστεί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δώσει κάποια χρήματα. Τι θα τα κάνουν? Αυτή την εποχή δεν είναι να πετάσουτε. Το ένα κομμάτι πίτσα που σου έχει μείνει το προηγούμενο βράδυ. Θα πετάξω ολόκληρο MasterChef, δεν ξέρω. Και το Dancing with the Stars 3 ήταν να βγει στον αέρα την άνοιξη που μας πέρασε, ωστόσο τα οικονομικά δεδομένα δεν ευνόησαν κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, στη θέση του είδαμε το Ελλάδα έχει ταλέντο. Άλλο ένα project που έμεινε στο σιρτάρι, τουλάχιστον για φέτος, ήταν το Just the Two of Us με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Η κρίση άφησε και αυτό το show εκτός τηλεόρασης. Τα τηλεοπτικά σόου που αναδεικνύουν μουσικά ταλέντα όπως το X-Factor αλλά και το Greek Idol είχε ακουστεί πως θα ξεκινούσαν κάποια στιγμή μέσα στην τηλεοπτική σεζόν, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τα κανάλια που προβάλλονταν. Ίσως από τον Οκτώβριο θα υπάρξουν νέα δεδομένα. Μία εκπομπή που κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις όμως και να διασκεδάσει το κοινό ήταν το Minute Win It με πρωταγωνιστή το Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σε ρόλο κεντρικού παρουσιαστή έκανε ένα project που ομολογουμένως του τέριαζε πολύ και είναι πολύ πιθανό να πάρει το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν. Προλαβαίνει να ξετυλίξει αυτό και να ξετυλίξει και ένα χαρτί κουζίνας.
Η επιστροφή του Γρηγόρη στον όμορφο Κοσμοδίο και στους δρόμους ήταν από τις ωραίες τηλεοπτικές εκπλήξεις της χρονιάς που πέρασε. Καλεσμένοι έδιναν μια ξεχωριστή νότα σε κάθε εκπομπή που είχε και ένα κόνσεπτ. Πώς τη λένε? Ίσλα. Ήλμα. Ίσλα. Ήλντα. Ίσλα. Ήλσα. Ίσλα. Πώς τη λένε τη δικιά μου? Ηλία. Ηλία. Ίσλα. Ηλίσια. Για 7η συνεχή σεζόν, το πακέτο της Βίκης Χατζηβασιλείου σάρωσε σε τηλεθέαση, προκαλώντας συγκίνηση. Εκτός από απλούς ανθρώπους, η Βίκη είχε και επώνυμα πακέτα. Είναι ένα δαχτυλίδι που του το έχω χαρίσει εγώ. Τι μνημονικό έχει αυτή η γυναίκα, Παναγία μου. Κατευθείαν, πόσα χρόνια έχει που χαρίσατε αυτό το δαχτυλίδι? Πολλά. Για το τέλος, μια εκπομπή διαμάντη της ελληνικής τηλεόρασης είναι οι πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη. Τόσο η εικόνα, όσο και το μοντάζ αλλά και ο φωτισμός έδιναν μια άλλη νότα στην τηλεοπτική πραγματικότητα. Ξεχωριστοί άνθρωποι, αποκαλύψεις, αφιερώματα. Μια εκπομπή που αφήνει το στίγμα της στη μικρή οθόνη. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Ο Δημήτρης ήταν ο σημαντικότερος άνθρωπος που γνώρισα σε αυτό το χώρο όσα χρόνια τραγουδάω.